Έγινε κάτι. Ναι, έχω πιει πάρα πολλούς καφέδες και είμαι σε τσίτα, υπερένταση. Με τσίτα, τι έγινε. Πρέπει να χορέψω λίγο, το ξεσπάσω κάπως. Τζιντζεράκι ή φουντάκι, καλημέρα, καλησπέρα. Ανάλογα πότε βλέπεις αυτό το βίντεο. Εμείς το γυρνάμε αυτό το βίντεο. Πρόσχε τώρα να δεις. Δύο μέρες μετά τις Αλκιονίδες του Γενάρη, σε μια φρικτή μέρα βροχής και κρύου. Αλλά είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί αφενός τα μαγαζιά είναι πολύ κοντά το ένα στο άλλο. Αφετέρου, στα μαγαζιά που θα πάμε σήμερα, θα πιούμε ωραία ζεστά πραγματάκια, ωραία ζεστά καφεδάκια, για να ζεστάνουμε τα χεράκια και το είναι μας. Αυτό δεν το πίνω, όχι. Δεν το πίνω, συγγνώμη. Είμαι λίγο βλάχα. Και πού θα σε πάω για να πιεις τον καλύτερο καφέ αυτής της πόλης, πρόσεχε, όχι του Δήμου Αθηναίων, έχουμε φύγει από την Αθήνα. Γιατί, Τζιντζεράκι, φιντάκι μου, με παρακάλεσες, μου έγραψες comment, εκατοντάδες, δεκάδες comment, ότι θες να δεις δυτικά προάστια. Και πήρα σήμερα το αυτοκινητάκι μου, οδήγησα 500 ώρες και ήρθαμε, φίλοι μου, φιλαράκια μου, στα δυτικά προάστια, κάτσε να χαμηλώσω κινητό. Και συγκεκριμένα, ξεκινάμε από Πετρούπολη και θα καταλήξουμε Περιστέρι. Θα κατέβουμε δηλαδή την Stone Avenue, την οδό Πετρούπολη, θα πάμε στο Περιστέρι και θα σου δείξω άλλα δύο καφέ. Ξεκινήσουμε από το καφέ που είμαι σήμερα, το οποίο το ερωτεύτηκα καρία. Γιατί? Πρώτον, γιατί είναι ένα πανέμορφο κουκλίστικο μαγαζάκι, μου αρέσει πάρα πολύ. Αντρέα, δεν ξέρω αν θυμάσαι, είναι σαν αυτά τα ωραία καφέ που πηγαίναμε στη Βαρσοβία. Μικρά, λιτά, minimal, με ωραία φασματάκια, ένας ωραίος πάγκος, άμεση επαφή εδώ με τους μπαρίστα μας. Και ο δεύτερος λόγος που το αγάπησα καρία είναι γιατί έχει τον αγαπημένο μου καφέ, παιδιά. Έχει Area 51. Σκίζει ο καφές αυτός, είναι φανταστικός. Το όνομά του, να μην τα ξαναλέμε, σας τα έχω πει σε άλλο επεισόδιο, έρχεται από αυτή την παράξενη, γεμάτη μυστήριο η περιοχή της Αμερικής, όπου γίνονται εκεί μέσα, μπορεί να γίνονται πειράματα, μπορεί να μην γίνεται και τίποτα, και βγάζει πραγματικά εξαιρετικό καφέ. Hawks, έτσι λέγεται το πρώτο μαγαζί. Σημαίνει, άκου τώρα, West Kids, Hide and Seek, το θυμήθηκα. Αλλά είναι λίγο αναγραμματισμός για να βγαίνει και ένα ωραίο όνομα και να το λέμε έτσι και να είναι έμπειχο κτλ. Στο Hawks λοιπόν, τζιντζεράκι ή φουντάκι, θα πιεις αυτόν τον καφέ τον Area 51 σε τρεις ποικιλίες, μου είπε ο Βασίλης εδώ ιδιοκτήτης. Ανδρέα, σε Αιθιοπία, ναι. Η οποία είναι αυτό το υπέροχο cold brew που τράβηξες και πλανάκι, θα το βάλω τώρα από πάνω Κώστας για να δείξουμε πώς φτιάχνεται. Cold brew σημαίνει, παιδιά, πώς είναι ο φίλτρου, απλά φιλτράρεται με παγωμένο νερό. Κάνει 752.000 ώρες να φιλτραριστεί. Παρόλα αυτά όμως μας δίνει ένα καφέ γεμάτο αρώματα, φανταστικό. Έχω τρελαθεί με αυτόν τον καφέ. Είναι φανταστικός. Και αυτός που θα πιω εδώ, που πίνω εδώ, είναι μια Αιθιοπία. Okay. Αυτός είναι μια Βραζιλία. Ναι. Μια Βραζιλία. Και αυτός είναι μια. Έλα, το έχεις. Αιθιοπία, Βραζιλία, πού άλλο κάνουν καφέ. Έλα, από κάπου ξεκινάει. Από κάπα. Μη μου κάνεις ζουμ στη μούρη, σε βλέπω. Κολομβία, Κολόμπια, Λα Κολόμπια. Κάτσε να πιω λίγο και τον dripper. Σταμάτα, Τζιντζεράκι, να λες τον γαλλικό. Δεν είναι γαλλικός, είναι φίλτρου. Μπορείς να λες φίλτρου. Λοιπόν, τώρα, ποιο είναι το key point, το selling point του επεισοδίου μου σήμερα. Είναι ότι πλέον μπορείς να παραγγείλεις αυτά τα υπέροχα καφέδια και στο σπίτι σου, και στο γραφείο σου, και στο φίλο σου που έχει πάει επίσκεψη. Δεν χρειάζεται να κουβαληθείς, δηλαδή, πουθενά. Μπαίνεις e-food, είτε από το κινητό σου, είτε από το desktop σου. Πας εκεί στην άκρη αριστερά, βάζεις διευθύνσεις σου και βάζεις καφέδες. Και πλέον, παιδιά, δεν πίνεις μόνο καφέδες που έχει ο φούρνος και ένα καφέ, ας πούμε. Πίνεις φανταστικούς specialty coffee με φτιαγμένους με μεράκι από ανθρώπους που αγαπάνε τη δουλειά τους. Όπως εδώ στο Hawks. Έχουμε εσπρέσο, εσπρέσο αμερικάνο, εσπρέσο μακιάτο, τα καπουτσίνο, τα latte και τα flat white. Εδώ είναι το flat white μου, που είπαμε είναι και η Βραζιλία μου. Εσύ καφέδες, εσύ καλή. Αυτοί που λέμε από καλές ποικιλίες έχουν τεράστια διαφορά. Και θα σας παρακαλέσω σε αυτό το σημείο να τους πίνετε και τους. Βρείτε ένα καφέ που είναι έτσι λίγο πιο γλυκός, δεν είναι τόσο πικρός. Και ξεκινήστε από εκεί την εκπαίδευση. Πιείτε μια φορά ένα σπρεσάκι μέτριο, την επόμενη πιείτε το σκέτο. Ένα σπρεσάκι μέτριο, την επόμενη δύο σκέτα. Μέχρι να μάθετε, παιδιά, να πίνετε τον καφέ σας σκέτο. Πραγματικά, Αντρέα, εσύ ντροπή σου, θα πρέπει να ντρέπεσαι 5 χρόνια στο Madame Ginger που πίνεις ακόμα ζάχαρη στον καφέ. Θα είναι άλλος καφές. Θα απολαύσετε πραγματικά διαφορετικό καφέ. Να πω κάτι. Πες κάτι. Έχω ακούσει, δεν ξέρω αν ισχύει. Ναι. Η λίγη ζάχαρη βοηθάει γενικά. Ο Βασίλης θα μας πει. Πολύ λίγη. Βασίλη. Ναι, βοηθάει λίγο. Μπούμ. Το λίγο εννοούμε έτσι.
Κάτω από μισό κουταλάκι. Κάτω από μισό κουταλάκι. Οκ, okay, με βουλώσατε Χατζηπαρίση και Βασίλη του Χόξ. Πεις, παιδιά, μην σνομπάρετε τους καφέδες με γάλα. Εάν είναι καλός ο καφές, εάν είναι καλό το γάλα, εάν είναι μάστορας ο μπαρίστα σου και το δεν το κάψει, δεν το χαλάσει, δεν το κάνει, ένας flat white είναι εξίσου ποιοτικός και εξίσου καλός καφές με έναν απλό εσπρέσο. Και συνεχίζω, εσπρέσο nice, εσπρέσο φρέντο δηλαδή, φρέντο καπουτσίνο, iced latte, τον dripper σου, iced coffee, τα cold brew σου και τα cold brew σου με τα tonic σου και φυσικά, επειδή είμαστε στα δυτικά προάστια, παιδιά μου, θα πιεις και έναν υπέροχο, μια υπέροχη φραπεδιά, μια φοβερή φραπεδιά, Αντρέα, δικό σου. Πολύ ωραία φάση. Γουστάρω πάρα πολύ. Μ' αρέσει που μπορούμε πλέον να πίνουμε καφέ καλό και στο σπίτι μας. Γουστάρω μπορούμε να τον παραγγείλουμε και να μου έρθει το cold brew έτσι με την παγάρα μου, την τέλεια. Έτσι θα πηγαίνω στο τέλος του επεισοδίου όταν έβρεπε τους καφές. Κλείσε την κάμερα. Πάρε τη μηχανή σου με στη βροχή, Αντρέα, γιατί θα σε πάω στο Περιστέρι να πιούμε άλλους δύο συγκλονιστικούς καφέδες, τους οποίους μπορείς να παραγγείλεις και στο σπίτι. Από το eFood φυσικά, ε. Διαβάζω, πολύ ενδιαφέρον, ότι ο καφές που θα πιούμε είναι από Νότια Αμερική, έχει πλούσιο άρωμα και αίσθηση ξηρών καρπών και σοκολάτας και ενισχύεται, άκου, τζιντζεράκι φουντάκι με μια αίσθηση, λέει, καραμέλας βουτύρου από μια ιδιαίτερη ποικιλία από την Νοτιοανατολική Ασία με νότες εσπεριδοειδών και όριμων κόκκινων φρούτων. Όλα αυτά είναι σε ένα καφέ, παιδιά. Ένας καφές, ένα χαρμάνι, ένα blend. Για να δω τι θα καταλάβω από όλα αυτά, ο στούρνος. Έχει αυτό το ξηροκάρπι, στο βγάζει και τη σοκολάτα. Είναι γλυκός καφές, δεν είναι πικρός πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ, είναι γλυκό πιο τόσο, Αντρέα, είχα της Παρίσι. Γουστάρεις. Το έπιες το καφεδάκι σου εσύ. Το έπιες το καφεδάκι μου. Αυτός ο καφές είναι ο ιδανικός για να ξεκινήσεις να πίνεις και το καφέ. Γιατί είναι όντως πολύ γλυκόπιωτος. Και αρωματικός. Και γεμάτος σε γεύση, όπως θα έλεγε η Ζωή Παρασίδη. Έτσι, έχει γεμάτο σώμα, θα μας έλεγε εδώ πέρα, αν ήταν μαζί μας. Λοιπόν, παιδιά μου, ήρθαμε στο δεύτερο μαγαζί. Είμαστε στο Περιστέρι. Είμαστε σε μια πολύ γνωστή οδό, τη Σαρανταπόρου. Σαρανταπόρου. Έχουμε ξανάρθει στο Περιστέρι εμείς εδώ, την αγαπάμε αυτή την περιοχή. Εγώ θα ονόμαζα τα δυτικά προάστια ως το βασιλιά του καφέ, παιδιά. Στα δυτικό προάστιο αγαπάνε, τρελαίνονται για καφέ. Πίνουν καφέ πρωί, πίνουν βράδυ εδώ, αν κλείσουμε. Χάνει 5 η ώρα. Αν έχει καφέ και κλείσει, χάνει 5 ώρα, θα το κλείσουν το μαγαζί, θα το κάψουν. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό που κάνουμε εμείς στην Αθήνα. Εδώ, αγαπητέ μου, ανοίγει μαγαζί και σερβίρεις καφέ μέχρι τις 12. Ο καφές εδώ είναι κουλτούρα, είναι φιλοσοφία, είναι λατρεία. Τέλος. Πρέπει να μετακομίσουμε στα δυτικά προάστια, Χατζηπαρίση. Εσύ μένεις στα δυτικά προάστια, γαμώτο. Είμαστε λοιπόν στο Simple Coffee Brewers. Ένα μαγαζί πολύ καινούριο. Σχετικά άνοιξε το Σεπτέμβριο από τον Κωστή μας εδώ. Που είναι... Δείξε λίγο τον Κωστή. Δείξε τον, έτσι, κάντε ένα πλανάκι και ωραίο. Ο μπαρίστα μας. Πίσω το έχει και τον κατάλογο, δεν χρειάζεται να τον δείξω αυτό για να σου το διαβάσω εγώ τώρα. Εδώ, αγαπητό μου τζιντζεράκι, φουντάκι, θα παραγγείλεις από εδώ στο σπίτι σου φοβερούς καφέδες, specialty coffee επίσης. Θα πάρεις τα γνωστά σου εσπρέσο, καπουτσίνο, τη φραπεδιά σου, γιατί είμαστε στο δυτικό, μην το ξεχνάμε αυτό. Παιδιά, δεν ξέρω αν το ξέρετε, στην Αθήνα έχουν καταργήσει τους φραπέδες. Υπάρχουν μόνο εδώ. Οπότε, ποιος θέλει φραπεδίνη, πρέπει να έρθει στο δυτικό προάστιο. Αλλά εκτός από όλα αυτά, θα πιεις και το flat white σου. Κάτσε να πιω λίγο flat white με επίγευση σοκολάτας. Το flat white μου να πω ότι τον πήρα με γάλα μυγδάλου και στο προηγούμενο μαγαζί είχε γάλα τα φυτικά, ξέχασα να σου το πω. Έχετε την επιλογή του φυτικού γάλατος. Δεν χρειάζεται να είσαι vegan για να δοκιμάσεις το φυτικό γάλα. Δοκίμασε έναν almond latte, παρήγγειλε εδώ από τον Κωστή. Λοιπόν, συνεχίζω. Φέρε το καπουτσίνο κτλ. Και εδώ θα σου δείξω και τα τσάι. Όχι τσάγια, μην το λες τσάγια. Εδώ θα δοκιμάσουμε και το τσάι και πήρα, παιδιά, αυτό το lemon smoothie caffeine free. Γιατί σήμερα πάω έτσι, έχω πιει 17 καφέδες. Το οποίο έχει κομμάτια λεμονιού, υβίσκου και lime. Πολύ αρωματικό, πολύ αρωματικό indeed. Δεν πίνω συχνά τσάι και είμαι από τους ανθρώπους που θα ήθελα να πίνω τσάι. Δηλαδή δεν ήθελα το απόγευμα στο στούντιο να παραγγείλω να φτιάξω ένα τσάι. Γιατί δεν το κάνω αυτό, αφού είναι ωραίο το τσάι. Απλά πίνω 17 καφέδες τη μέρα, γι' αυτό πες και μου το είσαι σαν τρελή. Λοιπόν, κάτι τελευταίο που δεν θέλω να ξεχάσω οπωσδήποτε. Άκου τώρα τι έχουν κάνει εδώ τα παιδιά. Τα παιδιά είναι πολύ ψαγμένα γενικά, δεν θα σου σερβίρουν ό,τι να είναι. Έχουν πάει. Άκου τώρα μούρλα. Σας έχω πει ότι την καλή δουλειά την κάνουν μόνο οι τρελοί. Ο, η food παραγγελία, η food παραγγελία. Ακόμα δεν βγήκε το
επεισόδιο και γίνεται χαμός, ρε φίλε. Ο τρελάκιας, ο Κωστής, σας έχω ξαναπεί ότι μόνο οι τρελοί προκόβουν και μόνο οι τρελοί κάνουν σοβαρή μπίζνα. Εδώ ο Κωστής μας είναι θεόμουρλος. Έχει πάει λοιπόν στη Θεσσαλονίκη σε ένα εργοστάσιο που έχει ανοίξει πρόσφατα, πολύ ψαγμένο, που φέρνει καφέδες από όλο τον κόσμο, χαρμάνια με κωδικούς, ονομασίες, αυτό. Και τι κάνει λοιπόν, πήγε λίγο πριν να ανοίξει το μαγαζί, δοκίμασε 357.000 καφέδες, τα νεύρα του πάθανε τσότσο τελείως, αλλά έκανε το δικό του blend, έκανε το δικό του χαρμάνι, το δικό του προσωπικό, προσωπικότατο χαρμάνι, τόσο προσωπικό που όταν το στέλνουν εκεί από τη Θεσσαλονίκη, του έχουν βάλει και το όνομα του μαγαζιού του, ξέρει ποια ποικιλία είναι. Και πρόσεχε, αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι το εφροντεσπρεσάκι σου που θα το παραγγείλεις στο σπιτάκι σου ή στη δουλειά σου θα σου είναι πάντα ίδιο. Δεν θα το πιεις τη μία μέρα έτσι, τη μία μέρα αλλιώς. Βέβαια μου εξηγούσε ο Κωστής ότι για να γίνει αυτό δεν χρειάζεται μόνο καλούς συνεργάτες. Χρειάζεται να προσέχεις τη μηχανή σου, να την καθαρίζεις σωστά, να μην καίς τον καφέ σου, να τον βάζεις στη μικρή θερμοκρασία, να φτάνεις την ώρα του μπλερ, τα οποία θα κάνει όλα, σας το εγγυώμαι, ο καφές του είναι φοβερός. Μπορείς να χλαπακιάσεις, να παραγγείλεις και λίγο ματσαμούτσα χλάπα, είτε αλμυρά, μπαγκετίνια, κουρασίνια, είτε ένα πάρα πολύ ωραίο κέικ ημέρας, carrot cake, τρομερό, έχει καρύδια, αλλά θα δοκιμάσω γιατί σας αγαπώ και αν πεθάνω για πάρτι σας, ας πεθάνω για πάρτι σας. Ποιο? Και μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο με τα τρία καλύτερα νοσοκομεία της Αθήνας όπου πηγαίνω όποτε παθαίνω αλλεργίες. Carrot cake, αφράτο, homemade παρακαλώ, το φτιάχνουν εδώ τα όμορφά μας τα παιδιά, κόβω μία κομματούμπα και φυσικά θα τη φάω με το χέρι μου γιατί είμαι τέτοιος τύπος. Καλέ, αυτό είναι σχεδόν στο δικό μου. Είναι σχεδόν τόσο ωραίο. Αμύγδαλο έχει, δεν έχει καρύδια. Αμύγδαλο. Θα το φάω όλο τώρα. Πίνουμε τους καφέδες. Συνεχίζουμε να πηγαίνουμε έτσι για το επόμενο επεισόδιο. Και ζιντζεράκι φουντάκι. Φεύγω να πάω στο τρίτο καλύτερο μαγαζί. Εδώ, στα δυτικά προάστια. Για να παραγγείλεις καφεδάρες, να γουστάρει ψυχούλα σου. Πάμε. Μπορώ άλλο με τόσο καφέδες. Πρέπει να φάω κάτι. Όταν μπούκανε στο carrot cake, πες μωρή, καλά ήτανε. Πρόσεχε, γιντζεράκι βιντάκι. Συνεχίζουμε στο concept καφέ. Συνεχίζουμε να πίνουμε καταπληκτικούς καφέδες. Αλλά τρώμε και λίγο. Εντάξει, θα φάμε και λιγάκι. Δεν προς Θεού. Δηλαδή παραγγέλνεις τον καφέ σου. Δεν θα πάρεις κάτι να την πεις, φίλε. Και σε όλα τα μαγαζιά μπορούσες να παραγγείλεις κάτι. Τα δείξαμε, carrot cake, bla bla bla. Σε αυτό το μαγαζί όμως που έχουμε μέχρι τώρα, το οποίο είναι πάρα πολύ μακριά από το προηγούμενο, μόλις 100 μέτρα, περπατήσαμε πάρα πολύ, Αντρέα, δεν αντέχω άλλο. Έχει να παραγγείλεις κανονικό φαγητό. Θα τα πω για το μαγαζί, μισό λεπτό να πω για το φαγητό πρώτα. Εδώ έχω τον κατάλογο του μενού, του delivery. Βλέπω, έχει toast, έχει snacks, έχει croissant, έχει γιαούρτια, έχει σαλάτες, έχει ομελέτες, έχει sandwiches, έχει club sandwiches, έχει burger και έχει και κυρίως πιάτα. Και θέλω να με προσέξεις πάρα πολύ καλά όλα αυτά που θα φας από το σωρίσο που είμαστε, αυτό το φοβερό καφέ. Εδώ συνεχίζουμε να είμαστε 40 πόρους στα Περιστέρι. Θα παραγγείλεις το καφεδάκι σου και θα παραγγείλεις αυτά τα φαγητά τα οποία τα φτιάχνει η μαμά της Εβίτας, της ιδιοκτήτριας του αυτού υπέροχου μαγαζιού. Να φάω λίγο ακόμα, για να πάω μετά στον καφέ. Να πούμε μέχρι να φάω ότι μου άρεσε πάρα πολύ που ένα τζιντζεράκι σε αποκάλεσε. Πώς σε είπε? Γεννηματρέμα Δυτικής Αττικής. Ο Ανδρέας μας παρακαλώ, ο εραστής δυτικών προαστίων, ο κοριδαλιώτης μας, ο καμεραμάν μας εδώ, ο κούκλος μας που τον παρενοχλούν τα τζιντζεράκια, οι φουντάκια. Και κάνω επίσης πάλι μια δημόσια πρόσκληση να συνεχίσετε να τον παρενοχλείτε όπου και πηγαίνετε, παρακαλώ. Σε συναυλίες, μπαρ, κλαμπ, καφέ, εστιατόρια παντού, παιδιά. Αντρίκος, πηγαίνετε πάνω του και βγάλετε φωτογραφίες, του αρέσει πάρα πολύ. Για δοκίμασε λίγο μπεργκεράκι, σε παρακαλώ πολύ τώρα. Έλα. Βλέπω το ψωμάκι είναι πολύ καλό, είναι μπριοσένιο. Λοιπόν, μπεργκεράκι λαχανικών, να πούμε, γιατί το σωρίσο έχει και vegan πράγματα. Τίμιο, πολύ. Εσείς τα φτιάχνετε. Ναι, μαμά της Εβίτας. Πολύ καλή. Πολύ ωραίο. Και ομελετάρες, τρεις. Η μία με ασπράδια πρωτεϊνούχα για σένα που πας εκεί και λιώνεις στο γυμναστήριο. Όλα αυτά λοιπόν μπορείς να παραγγείλεις και το σωρίσο θα σου προσφέρει ένα υπέροχο, τεράστιο χαμόγελο. Σωρίσο σημαίνει και χαμόγελο, παρακαλώ πολύ. Όχι μόνο για τα φαγητά του, παιδιά, αλλά για τον καφέ του. Καφεδάρα, 100% αράμπικα. Εδώ έχω πάρει έναν flat white κρύο. Γύρισαμε στο κρύο. Πολύ ωραίος και πολύ αρωματικός και είναι από αυτούς τους έντονους καφέδες που μου αρέσουν πολύ. Ωραία. Tough,
αγαπάμε επίσης πάρα πολύ Ταφ. Είναι από τους πιο ωραίους καφέδες που πίνουμε στην Αθήνα και όχι μόνο. Πήρα και ένα απλό εσπρεσάκι, γιατί σου έχω δείξει σήμερα όλα τα περίεργα. Μην ξεχνάς ποτέ να εκτιμήσεις ένα καλό διπλό εσπρέσο με ωραίο χοντρό καϊμάκι κρεμώδες από πάνω και να τον πηγείς έτσι αλληλεγγύο. Κοίτα. Αυτό είναι το οξυγόνο για να έχεις όλη τη γεύση. Αυτό, Ανδρέα, είναι το οξυγόνο που δίνει στα αρώματα ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Μην τραπείτε να ρουφήξετε τον καφέ σας. Κάτω το bullying. Πίνουμε τον καφέ και ρουφάμε. Όπως και τις σούπες. Εγώ τις σούπες έτσι τις τρώω. Και γενικά καλό είναι όταν ρουφάς κάτι να παίρνεις μαζί και πολύ αέρα. Λείπει Κλέρι σήμερα και δεν μπορώ. Λείπει Κλέρι και τα λέω. Πρέπει να είναι εδώ κάποιος να με συμμαζεύει λιγάκι. Δεν γίνεται. Κλέρι και τζιντζεράκια, φουντάκια. Από κάτω γράψτε σας παρακαλώ να επιστρέψει Κλέρι στα γυρίσματα. Κλέρι είναι το τελευταίο επεισόδιο που κάνω χωρίς εσένα. Δεν μπορώ χωρίς εσένα. Γύρνα πίσω. Γεια στο τηλεφώνημα. Χαίρετε, τι κάνετε. Καλά, είμαστε εδώ στο γύρισμα. Αυτή τη στιγμή με γράφουν κιόλας. Για να σας ρωτήσω, κύριε Νίκο, μπορώ να δώσω 5 δωρεπιταγές στα τζιτζεράκια ή φουντάκια για να κάνουν τις παραγγελίες τους? Ουρλιάζει, εννοείται. Κλείσε, Νίκο μου, τα λέμε μετά. Εννοείται τζιτζεράκι ή φουντάκι. Θα σου δώσω 5 κουπόνια. 5 κουπόνια e-food. Γιατί? Για να μπεις εσύ στο e-food, να κάνεις τις παραγγελίες σου, να πιεις τις καφεδάρες σου. Και για να τις κερδίσεις όμως, πρέπει να μου γράψεις από κάτω τι θες να κάνουμε μετά. Πού θες να πάμε, σε ποια περιοχή, τι θες να φάμε, τι θες να πιούμε. Θες να κάνουμε brunch στα νότια, θες να κάνουμε brunch στα βόρεια, πίτσες στα νότια, δυτικά μπέργκερ, ανατολικά σουβλάκι. Τι θες να φας, τι θες να δεις. Τι σου λείπει από αυτή την πόλη, ποια περιοχή δεν ξέρεις πολύ καλά, ώστε να μπεις και να παραγγείλεις τα καλύτερα. Γιατί σου δείχνω μόνο τα καλύτερα, μην το ξεχνάς αυτό. Λοιπόν, νομίζω τα είπαμε όλα. Σορίσο, Ταφ, Περιστεράρα, είδαμε και άλλες δύο μαγαζάρες, δώσαμε και τις κουπονάρες μας. Ετοιμαζόμαστε να πάμε για το επόμενο επεισόδιο, το οποίο περιμένω να μου πεις τι θέλεις να είναι και από πού. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, φιλάκια! Προφανώς και ξέχασα να σας πω ότι και εδώ κάνουν φραπέ. Είμαστε στα δυτικά προάστια, παιδιά, ε!